το οποίο πήγε μέσα. Εγώ άκουσα ότι ήταν τρεις με τα μηχανάκια. Τα είχαν παρκάρει δίπλα εδώ και φύγαν με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω. Στο αντίθετο. Είχε παρκαρισμένο αυτό το αυτοκίνητο για να εμποδίσει τη δύο. Δεν μου λες, Βαγγέλη. Ναι, Γιώργο. Βαγγέλη, εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση, εσύ ξέρεις από αυτά. Αν πας κοντά και δούμε πάντα το αυτοκίνητο να βλέπουμε, γιατί ο Βαγγέλης δεν μας ενδιαφέρει, είναι και άσχημος ούτε κι άλλος. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως αυτό. Πώς τα κατάφεραν αυτοί, και πρόσεξε, δεν έχει πάθει τίποτα του υπόλοιπη τέτοια, πώς τη λένε, το ρολό. Το κεντράρανε καλά. Το κεντράρανε καλά, πήρανε φόρα, στουκάρανε. Το κεντράρανε, βγήκαν από την πόρτα, από την πόρτα του οδηγού. Αν μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο, θα το καταλάβουμε. Για πες λίγο η μέσα. Πόρτα του οδηγού ήταν ορθάνικτη. Ήταν ορθάνικτη, θα μπει η κάμερα σιγά σιγά για να καταλάβετε τι κατάσταση έχει καταντήσει το μαγαζί αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, έχει μπει μέσα, έχει χτυπήσει το μπάγκο εκεί με τις βιτρίνες, με τα ταμεία, τα πάντα. Λοιπόν, μπήκαν μέσα και πήραν ό,τι είχε αξία, γνώριζαν τι ήταν αυτά που πήραν. Το ωραίο είναι ότι αυτό έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Βεβαίως. Για την πάταξη. Συμβολικό. Στην Πετρούπολη έγινε. Στην Πετρούπολη έχουμε συνηθίσει με αντίστοιχης κατηγορίας μεγέθους και λαμαρίνας αυτοκίνητο να έχει ξανασυμβεί. Μας μιλούν άνθρωποι εδώ που γνωρίζουν για ένα επίσης σκληρό γερμανικό αυτοκίνητο. Γερμανικό αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας 15 ετίας. Πάντα γερμανικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν. Τα παλιάς τεχνολογίας όμως. Παλιάς τεχνολογίας, τα οποία όμως έχουν σκληρότερη λαμαρίνα από τα σύγχρονης τεχνολογίας που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί μου, οι κλέφτες είναι τόσο καλά οργανωμένοι? Τι, γιατί? Οι κλέφτες είναι τόσο καλά οργανωμένοι. Δυστυχώς. Και όσο πάνε, οργανώνονται κιόλας. Και αυτοί, και αυτοί οι κλέφτες, και οι άλλοι οι κλέφτες. Βλέπετε, υπάρχει κάμερα, υπάρχει συναγερμός. Γιατί στη Βουλή δεν υπάρχει κάμερα? Να σε αφήσω τώρα, γιατί θα ανοίξω το στόμα μου. Στη Βουλή δεν υπάρχει κάμερα. Κι όμως κάποιοι από εκεί πέρα μέσα, το χέρι...